αποδεσμεύσουμε και γρήγορα. Ελάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω διπλά και διτά την Πανελλήνια Ένωση Συλλογιστών και Οικονομολόγων. Το αυτονόητο για την πρόσκληση στη σημερινή συνάντηση. Για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης με ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι χθες άνοιξε και η πλατφόρμα για τη γέφυρα για τις επιχειρήσεις. Θέλω να τους ευχαριστήσω, όπως το αναφέρατε και εσείς, κύριε Υποφάντη, για την σταθερή συμβολή τους στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης. Είναι αρρωγοί, σύμβουλοι και συμπαραστάτες της κυβερνητικής πολιτικής. Κυρίες και κύριοι, οι παρούσες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί ως απόρρια των δυσμενών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης καθιστούν επιτακτική από την πλευρά της κυβέρνησης την ανάγκη όχι μόνο σχεδιασμού, αλλά και υλοποίησης πολιτικών με στόχο την ουσιαστική στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα πάντα δύο χαρακτηριστικά: την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική ανταποδοτικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ψηφίσαμε ως κυβέρνηση, ως ελληνικό κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα και θέσαμε σε άμεση εφαρμογή από χθες το νέο πρόγραμμα Γέφυρα 2 με στόχο αυτή τη φορά να στηρίξουμε επιχειρήσεις που δοκιμάζονται, αυτές που αποδεδειγμένα δοκιμάζονται από τον οικονομικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση ήδη υλοποιεί με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα Γέφυρα 1 για δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις πανδημίας και έχουν δάνειο με προσημείωση υποθήκη την πρώτη κατοικία. Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, όπως αποδεικνύεται από τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων, που ξεπέρασε τις 160.000 σε διάστημα μόλις 3 μηνών. Με το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης, που έχει ήδη καταβληθεί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, στους δικαιούχους να ανέρχεται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ, για την ακρίβεια 96 εκατομμύρια ευρώ. Και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να έχουν επιδοτηθεί, έχει την αξία 514 δάνεια και 72.134 δικαιούχοι. Κυρίες και κύριοι, πληττόμενες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, πολύ μικρές και ατομικές περιλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών επιτευγματιών που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, αλλά και επιχειρήσεις που δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις δανεικές υποχρεώσεις τους. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του? Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες, επιδότηση όχι μόνο των τόκων, αλλά και του κεφαλαίου του δανείου, επιβράβευση της συνέπειας, και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτό και με τον κύριο Παναγιωτόπουλο και με τον κύριο Υποφάντη, επιβράβευση συνεπώς των συνεπών δανειοληπτών με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης, επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Βασική προϋπόθεση ένταξη στο πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρησης το 2020 να ήταν μειωμένα κατά τουλάχιστον 20% συγκριτικά με το 2019. Υπολογίζεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι των 150.000 επιχειρήσεις και επιτιδευματίες. Άλλο ένα όπλο συνεπώς στη φαρέτρα που ξετυλίγεται το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να περιορίσουμε μέσα από ένα πλέγμα μέτρων και δράσεων αυτές τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις. Για τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα σας μιλήσουν οι συνεργάτες που είναι και οι πρωτεργάτες που έχτισαν αυτό το σχήμα. Αυτή η διαδικασία θα είναι γρήγορη, απλή, πλήρως ηλεκτρονική και θα κρατήσει μέχρι τις 9 Μαΐου. Στόχος είναι το μήνα Μάιο να καταβληθεί η πρώτη κρατική ενίσχυση, η πρώτη κρατική επιδότηση που θα καλύψει αναδρομικά και τον μήνα Απριλίου. Κλείνοντας, με αυτό το πρόγραμμα και με την σταδιακή υλοποίηση του νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση ενός σημαντικού προβλήματος, του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους, αλλά και στην αναχέτηση της δημιουργίας μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Ήδη
και συγκρατήστε το ποσό, η οικονομική στήριξη μέσω των δύο προγραμμάτων, Γέφυρα 1 και Γέφυρα 2, για φυσικά και νομικά πρόσωπα, για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Και επιπρόσθετα με το παρόν πρόγραμμα, η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι αρρωγός της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της παρέχει ουσιαστική στήριξη, ουσιαστική υποστήριξη, ώστε να ξεπεράσει τον οικονομικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης. Ενώ επιβραβεύει τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμής. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση και εύχομαι κάθε επιτυχία στη συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ποφάντη. Να είστε καλά. Από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, μια ευχαριστία λογικά, και από τον κύριο Μπέλεση, οικοδεσπότος μας. Ελάτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Το μικρόφωνο σας, αν θέλετε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά με κατανόηση, αλληλοκατανόηση, πιστεύω θα τα λύσουμε όλα. Στη δύσκολη βέβαια. Και να είμαστε έτοιμοι και για τα καλά που θα έρθουν, το πιστεύω. Πάντα είμαι σίγουρο. Το πιο σωστό. Κύριε Μπέλεση, και από εσάς μια λέξη, αν θέλετε. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό που είναι μαζί μας απόψε, όπως ήταν και την προηγούμενη φορά στο Γέφυρα 1. Τον ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε όλα αυτά τα κομμάτια που πρέπει για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις. Όλος ο κλάδος είναι εδώ. Πολύ ωραία. Ελάτε, κύριε Σταϊκούρα. Εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Απλά θα επαναλάβω κάτι το οποίο το λέω δημόσια εντός και εκτός Βουλής. Αυτή την περίοδο έχει τύχει σε εμένα να έχω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Την ουσιαστική δουλειά την κάνουν οι συνεργάτες. Και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια, τον Φώτη, τον Γκουρμούση, την κυρία Λαμπάση, την κυρία Ντάκουλα, αν κατάλαβα καλά, και κάποιους ακόμα που είναι μαζί μας, γιατί ουσιαστικά αυτοί είναι οι συντελεστές αυτού του σχήματος που εγώ με περιληπτικό τρόπο ανέπτυξα στην αρχή. Άρα τους ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι γιατί είναι μαζί μας και θα σας δώσουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε.